Αρκετές ημέρες μετά και η Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων μετρά ακόμα τις πληγές της από την κακοκαιρία. Μάλιστα στην Αγία Ρουμέλη, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που έχει ανέβει στο διαδίκτυο, μετά από 13 ολόκληρες ημέρες χωρίς νερό, οι κάτοικοι πήραν την κατάσταση στα χέρια τους και επισκέβασαν μόνοι τους τον αγωγό μπαίνοντας στα ορμητικά νερά του ποταμού. Προσοχή, κοπέλια! Την ίδια ώρα δεν έχουν τέλος οι καταστροφές στο οδικό δίκτυο των Χανίων, με τον φωτογραφικό φακό να αποτυπώνει μία ακόμα καθίζηση στο φωτακάδο που φθέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών. Μάλιστα, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη, δύο οικογένειες για λόγους ασφαλείας εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, καθώς η καθίζηση προκάλεσε φθορές έξω από τον χώρο που βρίσκονται οι οικίες τους. Κερασάκι στην τούρτα των καταστροφών η χιονοστιβάδα που έπεσε στα ορεινά της περιοχής Γούρνες, με έναν χρήστη του διαδικτύου να περιγράφει στον ερασιτεχνικό φακό την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο οδικό δίκτυο. Βλέπουμε τη χιονοστιβάδα που έχει φτάσει μέχρι εδώ. Ο δρόμος δεν προχωράει παραπέρα. Στα 100 μέτρα από το δικό μας όχημα, το κύριο Αντώνη Πλημάκη σταματάει. Στη σκιά των μεγάλων καταστροφών, εντυπωσιακή εικόνα ενός Χανιώτη που κάνει κανόε καγιάκ στο αορμητικά νερά του Κερίτη. Ωστόσο, χθες το μεσημέρι δόθηκε στην κυκλοφορία η νέα γέφυρα του Πλατανιά που τοποθετήθηκε μετά τις καταστροφές, με τους οδηγούς όμως να εκφράζουν τον προβληματισμό τους για το κυκλοφοριακό πρόβλημα που θα καταγραφεί με την έναρξη της τουριστικής περίοδου και ως αυτή προχωρά. Ο μονόδρομος είναι το καλοκαίρι, θα δούμε πώς θα είναι τα πράγματα. Θα το δούμε, ελπίζουμε να τελειώσουν γρήγορα. Δεν ξέρω, θα δείξει. Προσωρινή λύση, προσωρινή λύση. Θα είναι προσωρινή λύση. Αυτό θα το δείξει ο χρόνος.